το έργο αυτό να γίνει όσο γίνεται φθηνότερα. Και αυτό ισχύει και ελπίζω ότι γρήγορα μέσω του έργου θα γίνει το έργο. Και το ίδιο είπαμε, γιατί αυτό βρήκαμε και στην Ευδημάκια και στο συμπατριώτη μα στην Ευδημάκια. Για το έργο των αποδητηρίων. Και ήδη ξεκίνησε το έργο των αποδητηρίων και ελπίζουμε τον ενόντο με τη βοήθεια των ίδιων των συμπατριωτών μας και όχι με εργολαβίες. Το έργο αυτό που θα στήγιζε, δεν θυμάμαι πόσο ήταν ο προϋπολογισμό, 113.000 συναντημάκια, θα στοιχίζει με 30-25.000 και να κινητοποιηθούν, γιατί αυτό είναι η σοβαρότητα της συμμετοχής των συμπατριωτών μας, να κινητοποιηθούν οι συμπατριώτες μας που πράγματι το θέλουν και θέλουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν στις δύσκολες αυτές εποχές που ζουν. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μαρκέ. Παρακαλώ για το χαρακτήρα του κατεβήματος. Ναι. Θα σα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για το κατεπίδουν. Κύριε Πρόεδρε, μπαίνουμε στον δεύτερο χρόνο τη θητεία αυτή τη δημοτική αρχή. Στον τρίτο χρόνο, κλείνουμε το δεύτερο χρόνο. Τελευταίο χρόνο. Αγαπητέ συνάδελφε, και αυτό ουσιαστικά αφορά εσά και τη δική σα πρακτική όλο το προηγούμενο διάστημα. Όταν εδώ παίρναμε πολύ κρίσιμα ζητήματα με τον χαρακτήρα του κατεβήματος, που αφορούσαν πολλές φορές σε χρηματοδοτούμενα έργα, σε καταληκτικές ημερομηνίες γιατί ο τόπος θα έκανε χρήματα, και με το πρόσχημα της τυπικότητας, ουδέποτε ψηφίσατε τον χαρακτήρα του κατεβήματος για κάποιο έργο, για κάποιο θέμα, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 17 μελών. Σήμερα, τι σημαίνει. Προφανώς δεν επίπτε μετάλλαξη, όμως ο επικεφαλής της δύναμης αλλαγής έχει πλέον επίγνωση της πραγματικότητας. Πώς πορεύτηκε πολιτικά αυτά τα χρόνια και πώς πορεύεται από εδώ και πέρα. Και χρησιμοποιεί μεθόδους, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει όπως αυτό θέλει. Έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως πρέπει να σέβεται τις αρχές και τους κανόνες. Ποιος λογικός πολίτης μπορεί να σκεφτεί ότι το θέμα του σταυρού της Καρδάμενας έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Όταν έχει συζητηθεί στο τοπικό συμβούλιο, όταν εμείς οι ίδιοι, προεξάρχοντες του Δημάρχου, έχουν συζητήσει με το σωματείο και υπάρχει διαβεβαίωση, υπάρχει εκτενής ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων όλων όσων προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και γιατί πρέπει να γίνει τώρα και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει τώρα. Κάποιοι θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, γιατί προφανώς δεν γνωρίζουν άλλη οδό πολιτική να εκφραστούν και χρησιμοποιούν μεθόδους του παρελθόντος. Όμως εδώ πρέπει να επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα και να φέρω στη μνήμη σας τι συνέβη όταν αναλάβαμε τη διαχείριση του Δήμου. Ο κύριος Κυρίτσης, ως θέος δήματος της ΚΟ, υπέγραψε ενώ αφορά τα τυπικά θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπέγραψε ενώ είχε εκπνεύσει ο χρόνος του ως δήμαρχος αυτής της πόλης, υπέγραψε 450.000 ευρώ σύμβαση, φορτώνοντας τις πλάτες της επόμενης δημοτικής αρχής. Το γήπεδο της Κεφάλου, που όλοι το απολαμβάνουν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, και κυρίως τα νέα παιδιά της Κεφάλου, για γραφειοκρατικούς λόγους, δεν έχει πληρωθεί. Αυτή η δημοτική αρχή έπρεπε να πληρώσει 180 συν 80 σε τόπους υπερημερίας 260.000 ευρώ. Να προσθέτεται στα 450. Η Καρδάμενα, ένα έργο επίσης συμβασιοποιημένο, άκουστε με λίγο, η Καρδάμενα, ένα έργο επίσης συμβασιοποιημένο, στο τέλος της δημοτικής περίοδου, 200.000 ευρώ. Το γήπεδο της Αντιμάχιας, συμβασιοποιημένο, στο τέλος της δημοτικής περίοδου, 113.000 ευρώ, 117. Σύνολο, 1.060.000 ευρώ. Μεταφέρατε ευθύνες για αθλητικές εγκαταστάσεις εν μέσω μνημονίου σε μια νέα δημοτική αρχή καλλικρατικού Δήμου ενός εκατομμυρίου ευρώ για αθλητικά έργα της τελευταίας στιγμής. Και δεν έπρεπε εμείς, σεβόμενοι το χρήμα, τον ιδρώτα, τον πόνο, το ιστέρημα του κοακού λαού, να πούμε περιμένετε, να δούμε, γιατί λειτουργήσατε προσχηματικά και έπρεπε να τα δούμε. Μη γελάτε κύριε Κυρίση, μη γελάτε. Ο κόσμος υποφέρει και εσείς γελάτε. Και σήμερα τι κάναμε. Εξετάσαμε όλα τα δεδομένα. Είδαμε τι δεξιότητες έχουμε.
Και πολύ σωστά πήραμε αυτή την απόφαση να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της παρέμβασης, γιατί πράγματι η Καρδάμενα, όπως και κάθε τόπος, έχει ανάγκη τέτοιων αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αυτό πράττουμε. Οτιδήποτε άλλο αφορά μια θεατρική παράσταση, είναι θέατρο του παραλόγου και παρακαλώ τους συναδέλφους που κάνουν συχνά τέτοιες επικλήσεις εντός του Δημοτικού Συμβουλίου να αναλογιστούν ότι η κοινωνία απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα από ό,τι μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Αναμαντεύση.